τον τελευταίο καιρό, τα δύο τελευταία χρόνια, προ survivor, survivor και μετά, λες και σου έχουν κάτσει λίγο πράγματα πολλά μαζί. Γελάσε. Δηλαδή. Κάτι ξέρεις. Και κάτι ξέρω για να είμαι ειλικρινής, έτσι, αλλά δεν θα το πω. Δεν θα εκμυστηριστώ πράγματα. Δεν ξέρεις. Ναι, αλλά... Δεν τα ξέρω όλα, αλλά ουσιαστικά έχω ψυχανεμιστεί λίγο την κατάσταση. Είναι ναι. Σαν να έχεις φάει το ένα χαστούκι πίσω από το άλλο και προσπαθείς τώρα να συνέλθεις. Έχω πέσει μέσα. Τα τελευταία χρόνια, ναι, ήταν έτσι. Μάλλον. Θέλω να το σύμπαν να μεγαλώσω απότομα, δεν ξέρω. Πες μου τα κύρια χαρακτηριστικά αυτών των δύο ετών, δηλαδή τι σου συνέβη μέσα σου. Τώρα δεν θα σου πω το τι έγινε, αλλά... Δεν θέλω να μου πεις ονόματα και περιστατικά. Θέλω να πεις τι, απογοητεύτηκες από τους ανθρώπους. Ναι. Ξέρεις, με τίτλους θέλω να μου πεις. Ναι. Για να καταλάβω τι ήταν αυτό που σε σόκαρε. Ναι. Απογοητεύτηκα. Από τι απογοητεύτηκες, δεν μπορώ να πιστεύω ότι ήσουν και 12 χρονών και απογοητεύτηκες. Και όμως ξέρεις τι, Γρηγόρη, ενώ μπορεί να μου συμβεί πολλές φορές, πάλι το ίδιο θα στεναχωρηθώ. Γιατί είμαι πολύ συναισθηματική και πολύ ρομαντική. Ευαίσθητη και κάθε φορά απορώ, ας πούμε, πώς μπορεί ένας άνθρωπος... Να κάνει κάποια πράγματα που δεν μπορείς κάπως, να τα καταλάβεις. Κάτι, ας πούμε... Αθελά σου να το καταλάβω, αλλά όταν το κάνεις θελημένα, μου κάνει λίγο έξω από τα νερά από μου και από τη λογική μου τελείως, ότι εγώ είμαι της άποψης ότι όταν δεν μπορείς να κάνεις καλό, τουλάχιστον να κάνεις κακό. Mm-hmm. Δεκτό. Νούμερο ένα. Σοκάρισε λοιπόν από συμπεριφορές ανθρώπων που όσο και ρομαντική να είσαι, γιατί πιστεύω ότι ξανά από την αρχή θα αρχίσεις, είμαι βέβαιος, δηλαδή ό,τι και να σου συμβεί, είναι έτσι η φάση σου, αυτό είσαι εσύ. Θα δίνεις πάντα ευκαιρίες, θα ξανατυμπατάς, αλλά έτσι είναι, δεν γίνεται. Ναι. Να είσαι έτοιμη γι' αυτό. Μην μένεις ποτέ ότι θα αλλάξεις. Ναι. Δηλαδή, λίγο μπορεί να τσατιστείς κανένα χρόνο να πεις εντάξει, δεν σας δεν γουστάρω τίποτα στη ζωή μου πια. Αλλά μετά από ένα χρόνο θα κάνεις τα ίδια. Τα ίδια. Βέβαια. Δεν το ξέρεις τώρα κι εσύ. Κοίτα, από τη μια πλευρά αγχώνομαι γιατί δεν θέλω να χάσω την ειρήνη. Είμαι περήφανη γι' αυτό που είμαι. Γιατί δηλαδή, εγώ θα με έκανα παρέα. Θα σε έκανες παρέα. Και αν. Υπήρξε εποχή που δεν θα σε έκανες παρέα. Ναι. Ποια εποχή? Πέρσι. Πέρσι γιατί δεν θα σου κάνω. Ήμουν ένα αγρίμι. Α, το νιώθες. Ναι, ναι, ναι. Αγρίμι βγαλμένη από το survivor, δηλαδή εκεί έπαθες τα ένστικτά σου. Βγήκε όσο πιο έντονα γίνεται αυτό το αγρίμι που είχα. Τρόμαξες και από τον ίδιο στον εαυτό. Ήμουν απότομη, είχα πολύ θυμό που έπρεπε να αποβάλω. Το οποίο έκανα πάρα πολύ προσωπική δουλειά. Επειδή είσαι σε ψυχοθεραπεία, μίλησες. Όχι, όχι, μόνη μου. Με ξέρω πια καλά και ξέρω ότι χρειάζομαι το χρόνο μου. Κοίταξε, αλήθεια είναι ότι μιλάς με γρίφους, γερόντισα. Ναι, πάντα. Και αυτή η γρίφη βέβαια δεν ξέρω πόσο θα. Δεν είναι για να υποθούν όλα στον αέρα. Okay. Πρώτο, σοκάρεσαι από συμπεριφορές ανθρώπων. Βγαίνεις αγρίμη από του survivor, σου βγάζει λίγο από ό,τι φαίνεται πράγματα που είχες μέσα σου. Και στο παιχνίδι στεναχωρήθηκα πολύ. Που πάλι στο παιχνίδι θα μου πεις γιατί ξανά στεναχωρήθηκες κι όμως. Ναι, γιατί γιατί έτσι είμαι σαν άνθρωπος. Ωραία, πες μου γιατί έχω ζήσει 5 φορές αυτό που έζησες. Γιατί είμαι πιο ανθρώπινη και μάλλον θέλω, επιζητώ και από τους συνανθρώπους μου να υπάρχει το ίδιο. Λένε όλοι συνεχώς, Ειρήνη, τι ωραία γυναίκα, είσαι στην κατηγορία των πολύ ωραίων γυναικών με αυτά τα κορμιά, τα θεϊκά που... Ποτέ δεν εστίασα στην εξωτερική. Είμαι βέβαιος και το ξέρω γιατί ήσουν πάντα πολύ ευρωπαϊκοί. Και γι' αυτό και πληγωνόμουν, γιατί πάντα ήθελα να βλέπουν το μέσα μου. Τι δεν έχουμε δει εμείς από την Ειρήνη? Δηλαδή, νιώθεις ότι πολλοί κόσμοι μένει στην εξωτερική εμφάνιση της Ειρήνης και δεν έχει καταλάβει πολλά πράγματα, ας πούμε. Ένα καλό που έκανε το Survivor ήταν ότι μπορέσαν και είδαν κάποιες πλευρές μου και καταλάβανε και κατάλαβε ο κόσμος ότι δεν είμαι μόνο αυτό που λες. Ναι. Αλλά σίγουρα δεν είδαν όλες τις πλευρές μου. Πες μου μια πλευρά που δεν είδαμε, ας πούμε. Είμαι πολύ πλευρή. Ναι, αλλά πες μου μια πλευρά που δεν είδαμε, που πραγματικά δεν την ξέρουμε για σένα. Και λες, παιδί μου, αυτό θέλω να το πω γιατί το θεωρώ ότι είναι, δεν το έχω βγάλει. Έχω και... πολύ χιούμορ. Αυτό δεν το έχεις βγάλει, αλήθεια. Έχω πολύ χιούμορ. Αυτοσαρκάζομαι πάρα πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτοσαρκάζομαι. Μου αρέσουν οι άνθρωποι που έχουν χιούμορ. Μου αρέσουν δηλαδή οι τρελοί με την καλή έννοια. Ναι. Ναι. Εμένα μας πω ότι μου βγάζει κάτι. Ότι σε αρέσουν πιο πολύ αυτοί που δεν έχουν χιούμορ και οι πιο σοβαροί. Όχι, και πιο... όχι, δεν μπορώ. Τώρα μιλάμε, είμαστε σε μια συνέντευξη, άρα θα πάρω το σοβαρό μου.